Ο καλεσμένος σήμερα λοιπόν είναι ο Δημοσθένης Οδαβέτας, τον οποίο και ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Αγαπητέ Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ για τον συνεχή διάλογο που έχουμε και την αγάπη μου απέναντι στην Κέρκυρα και στους Κερκυραίους για να μπορώ να έχω αυτή την επικοινωνία. Πες μου κάτι. Πες μου. Σχετικά με αυτό που είπα στην αρχή. Ας μιλήσουμε και με τα αναδρομικά, το 1,4. Πώς γίνεται μια χώρα η οποία είναι πτωχευμένη, μια χώρα η οποία ζει με δανεικά, να την κάθε στιγμή να μην μπορεί να, την κάθε στιγμή, να μπορεί να διαθέσει 1,4 δις ως αναδρομικά? Εγώ δεν θα έβαζα το δανεικό σε σχέση με το αναδρομικό, γιατί τα δανεικά και τα χρέη, όλες οι χώρες της Ευρώπης είναι έτσι. Όλο το σύστημα είναι στηρίζεται πάνω στην έννοια χρεών και δανείων. Άρα αυτό δεν είναι εμπόδιο για τα αναδρομικά. Αυτό το οποίο διαπιστώνω είναι μια καλή διάθεση και καλή διαχείριση εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη αυτού που ονομάζουμε οικονομία. Δηλαδή, εφόσον αυτό το πράγμα γίνει πράξη, όπως λες εσύ, γιατί πολύ σωστά είπες, πρέπει να καταλάβουμε το άλλο πράγμα η εντύπωση και άλλο πράγμα η πράξη, αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα σημάζημα στην οικονομία. Και αυτό το σημάζημα είναι υπέρ των πολιτών. Άρα, το να μπορέσει να δώσει τα αναδρομικά στους συνταξιούχους είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει, διότι οι συνταξιούχοι είναι αυτοί οι οποίοι πλήγησαν ανεπανόρθωτα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και σε σχέση με τις αρρώστιες αλλά και σε σχέση με την οικονομία. Άρα λοιπόν θεωρώ την ανακοίνωση θετική, θα γίνει ακόμη θετική, ακόμη πιο θετική από τη στιγμή που αυτό θα γίνει πράξη. Αλλά μέχρι τώρα ό,τι έχει πει ο κ. Μητσοτάκης το έχει κάνει και ξέρεις πολύ καλά ότι δεν το κάνω για να λιβανίσω, το ξέρεις πολύ καλά αυτό, αλλά ό,τι έχει πει μέχρι τώρα το έχει κάνει. Άρα εγώ του χρεώνω ότι ο κ. Μητσοτάκης εφόσον υλοποιήσει και αυτή την ανακοίνωση που έχει, την αναγγελία που έχει κάνει, οδεύει σωστά προς την ανακούφιση των στρωμάτων της κοινωνίας τα οποία έχουν υποστεί πλήγμα από όλες αυτές τις καταστάσεις. Την κρίση, την οικονομική πρώτα και τον κορονοϊό στην συνέχεια. Λοιπόν, να μιλήσουμε και με τον άλλο καλεσμένο, να παρουσιάσουμε και τον άλλο καλεσμένο. Έχουμε τη δυνατότητα, Γιάννη? Ναι, είναι ο κύριος Γιάννης Μαγκριώτης, από Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Πού βρισκόμαστε τώρα? Πού είμαστε Θεσσαλονίκη, τώρα? Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Χαιρετίσματα. Εδώ στο στούντιο έχουμε και το Δημοσθένη το Δαβέτα. Κερκυραίος στην καταγωγή ο Δημοσθένης. Ζει και εργάζεται σε άλλες περιοχές. Εκεί κοντά προς το Παρίσι, εκεί βορρά, στη Βόρεια Ευρώπη. Είναι οικουμενικός Έλληνας. Έχουμε συναντηθεί και σε τηλεοπτική εκπομπή. Λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερα. Να είστε καλά. Λοιπόν, για να μπούμε λίγο στην εκπομπή, κυρίες και κύριοι, και να μιλάμε και την ίδια γλώσσα και οι τρεις, θα σας διαβάσω ένα μικρό κειμενάκι. Και ούτε λίγο το πολύ όμως, αγαπητέ Δημοσθένη, γράφεις μέσα ότι η Γαλλία συμμετέχει σε όλα αυτά, γιατί ουσιαστικά από πίσω παίζονται και άλλοι γεωπολιτικοί ρόλοι που έχουν σχέση με τη Λιβύη και με τη Λιβύη και το ρόλο που θέλει να παίξει στη Λιβύη η Γαλλία, παίρνοντας τη θέση της Ιταλίας. Να απαντήσω σε αυτό και μετά να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μαγκριώτης. Λοιπόν, καταρχήν, από τη στιγμή που η Ιταλία αποχώρησε από τη Λιβύη, αποχώρησε de facto, εκ των πραγμάτων δηλαδή, η Γαλλία έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να την αντικαταστήσει σε εκείνη την περιοχή. Είναι και χρέος της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας, ακολουθεί μια πάγια τακτική στη Μέση Ανατολή, μετά ειδικά την αποχώρηση των Αμερικανών, αλλά και επίσης ένας τρόπος να φτιάξει την εικόνα του ηγέτη στην Ευρώπη, ο Μακρόν, σε σχέση με τη Γερμανία. Εκεί λοιπόν δεν πρόκειται να αφήσει τον Ερντογκάν να κάνει παιχνίδι. Παρά τις προσπάθειες που θα κάνει ο Ερντογκάν, ανατρεπτικές και διάφορες έτσι καταστάσεις, δεν θα το επιτύχει, διότι αν διαβάσουμε το γαλλικό τύπο και ακούσουμε τις πολιτικές αναλύσεις από τα επίσημα χείλη, είναι κάθετη η Γαλλία. Ο Δε Μακρόν θεώρησε ότι είναι μια μορφή τρομοκράτη, όπως αποκάλεσε, χώρα η οποία δεν κρατάει τις συμφωνίες. Το είπε επίσημα αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν εκεί βλέπουμε ένα μπλοκάρισμα στα σχέδια του Ερντογκάν. Απ' την άλλη, στην Συρία τα σχέδιά του δεν απέδωσαν, διότι οι Ρώσοι κρατάνε το κύριο παιχνίδι. Τι του μένει λοιπόν του Ερντογκάν να κάνει? Είναι να παίξει στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως πάρα πολύ σωστά είπε ο κ. Μαγκριώτης. Από εκεί και πέρα όμως στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι τα πράγματα κατά τη γνώμη μου τόσο εύκολα. Ο Ερντογκάν δεν είναι μεν μια μηχανή η οποία παίζει σε όλα τα μέτωπα, αλλά εγώ δεν θέλω να θεοποιήσω καθόλου τον Ερντογκάν, διότι ο Ερντογκάν έχει απέναντί του και θα έχει έναν μηχανισμό συμφερόντων, όπως είναι το Ισραήλ, η Γαλλία, η Αμερική,
η Αίγυπτος, αυτός ο μηχανισμός συμφερόντων δεν θα αφήσει τόσο εύκολα τον Ερντογκάν να παίξει τον τρομοκράτη στη Μεσόγειο με την ευκολία που ο ίδιος θέλει. Θα του βάλουν διάφορα εμπόδια και δεν ξέρουμε τι από όλα θα κερδίσει. Άλλωστε, η κατάληξη, όπως είπε και ο κύριος Δένδιας, θα είναι το δικαστήριο της Χάγης. Αυτό πρότεινε ουσιαστικά ο κύριος Δένδιας σήμερα που τον άκουσα. Για θέματα, βέβαια, όχι υπό την έννοια πέρα από αυτά τα οποία είναι πραγματικά θέματα για συζήτηση. Αυτό που θέλω να τονίσω όμως σε σχέση με αυτά τα οποία, τα πολύ σωστά που είπε ο κύριος Μακριώτης, είναι ότι η Τουρκία εισάγει και ένα νέο στοιχείο, το στοιχείο του γεωπολιτισμού. Κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν ήταν τόσο έντονο στις λεγόμενες διαπραγματεύσεις πολιτικές. Ήταν όλα μόνο οικονομικά. Τώρα, δίπλα στην οικονομία, εισάγει το γεωπολιτισμό και στα πλαίσια του γεωπολιτισμού, το οποίο είναι διπλής προέλευσης, δηλαδή από τη μία προς τα έξω εκβιάζω και προς τα μέσα θρέφω το θεολογικό εθνικισμό, με αυτόν λοιπόν τον τρόπο εισάγει το γεωπολιτισμό σαν ένα επιπλέον στοιχείο της σύγχρονης γεωπολιτικής λειτουργίας. Η Αγία Σοφιά δεν είναι τυχαίο ένα πράγμα, διότι παράλληλα μίλησε για το ναό του Αλαξά στο Ισραήλ, ξέροντας πολύ καλά ότι δεν μπορεί να πετύχει τίποτα στο Ισραήλ εκεί πέρα. Είναι πανίσχυρο το Ισραήλ. Άρα λοιπόν χρησιμοποιεί το γεωπολιτισμικό στοιχείο για να ενισχύσει πολλά πράγματα από το γεωπολιτικό του στοιχείο, βλέποντας ότι δεν μπορεί να επιτύχει σε όλα αυτά τα οποία έχει. Αυτή είναι η άποψή μου στα γρήγορα. Ωραία. Και ένα επιπλέον, μόνο ένα πριν στοιχείο. Πριν από αυτό, θα επανέλθουμε. Ναι, όχι, για τον Biden. Για τον Biden, ναι. Trump ότι Biden. Εγώ θα συμφωνήσω ότι ο Biden είναι καλύτερο στη φάση αυτή από τον Τραμπ, αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει πάρα πολύ η πολιτική της Αμερικής απέναντι στην Τουρκία. Πιστεύω ότι υπάρχουν άλλου είδους λόγοι πολύ ισχυροί που έχουν να κάνουν με τα Δαρδανέλια, που έχουν μια σειρά από πράγματα που δεν μπορούμε να αναπτύξουμε τώρα στην ώρα που έχουμε, που η Αμερική, έστω και με διάφορες διακλιμάνσεις, θα παραμένει δίπλα στην Τουρκία. Ωραία. Για να μην τη χάσει. Με την επιστροφή όμως, με την επιστροφή των φρεγατών, τόσο των τούτικων φρεγατών όσο των ελληνικών στους ναυστάθμους, δημιουργήθηκε μια εντύπωση, ή δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η εντύπωση είναι πλασματική ή όχι. Εμείς τουλάχιστον ως Έλληνες, η εικόνα που είχαμε σχηματίσει ήταν ότι η ελληνική κυβέρνηση πέτυχε και ότι η Τουρκία έρχεται απομονωμένη από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, από τον Πούτιν ενδεχομένως, και αλλά και από τον Τραμπ. Το διάβασα αυτό το κείμενο, το μικρό κείμενο που ανεβάσατε, αγαπητέ Γιάννη Μαγκριώτη, και δεν συμφωνείς με αυτό. Μάλιστα, γράφετε και κάτι σκληρό, ότι τα μήμου κόβουν και ράβουν τις δηλώσεις ή τη σιωπή τους για να μας πείσουν ότι ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση έχουν πείσει τις ισχυρές χώρες να στηρίξουν την Ελλάδα σε μια πιθανή σύγκρουση με την Τουρκία, κάτι το οποίο λέτε ότι αποδεικνύουν το αντίθετο. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η επίσημη ανακοίνωση. Συγγνώμη που παρανέβηκα, αλλά θα συμφωνήσω. Όχι απόλυτα. Απόλυτα. Λοιπόν, θα είπε. Θέλω να συμφωνήσετε. Θα ήθελα... Ότι ελπίζουμε, και προσέξτε, γιατί θέλω να τεκμηριώσω, γιατί δεν γράφω τίποτα χωρίς να το τεκμηριώνω. Ο Πενς στη δήλωσή του είπε ότι ελπίζουμε πάντα μετά τη μετατροπή, όχι πριν, ελπίζουμε να διατηρηθεί με το νέο καθεστώς ο οικουμενικός χαρακτήρας. Δηλαδή ελπίζουμε κάποιες ώρες να λειτουργεί και ως μουσείο και να μπορεί να θρησκευτεί ο κόσμος. Κάποιες ώρες. Αυτό είπε. Μα αυτό θα κάνει ακριβώς και ο Ερντογκάν. Ναι, έτσι. Λοιπόν, θα ήθελα να συμφωνήσετε μαζί μου να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μαζί το μεσημέρι συνέχεια. Να υπενθυμίσω ότι σήμερα καλεσμένη είναι ο Κερκύρας καταγόμενος Δημοσθένης Εδαβέτας δίπλα μου και μέσω του διαδικτύου επικοινωνούμε με τον κύριο Γιάννη Μαγκριώτη. Εκ Μακεδονίας. ναι, μέσω διαδικτύου. Λοιπόν, εντάξει, εθνικά θέματα δεν τελειώνουμε άλλο, Τώρα, η υπόθεση τώρα αυτή με την Αγία Σοφία κρύβει από πίσω, πώς να το πω, υπάρχουν προβλήματα του Ερντογάν με τους Τούρκους, μετατροπή του κεμαλικού κράτους, καθαρά μουσουλμανικό, θρησκευτικού χαρακτήρα, τύπου χριστιανικού χαρακτήρα, ή είναι και κάτι άλλο. Προσπαθεί να είναι η ηγέτητα δύναμη στο μουσουλμανικό χώρο η Τουρκία, ή υπάρχει και κάτι άλλο, κάτι να ψήσεις, αγαπητοί Μοσθένη. Να πω το εξής, στον αντίποδα όλων αυτών. Και επειδή η εικόνα που έχουμε σχηματίσει όλοι μας για τον Ερντογάν είναι ότι είναι ο Ερντογάν ο τσαμπουκάς, αυτός ο οποίος ό,τι ξεκινάει το τελειώνει. Βέβαια, δεν φάνηκε αυτό στη δική μας την υπόθεση. Αλλά γενικότερα έχουμε δίπλα στον Ερντογάν, συνήθως βάζουμε τη λέξη τσαμπουκάς. Να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα αυτή η εικόνα
τίνει τροπορτινά να αλλοιωθεί. Είναι γνωστό ότι στο εσωτερικό της χώρας ο πρόεδρος Ερντογάν είναι ζωσμένος με πολλά προβλήματα. Ποια ήταν? Να ανοίξουν αμοιβαία τα αεροδρόμια τους προκειμένου να ενισχυθεί ο τουρκικός τουρισμός. Τα παράλια, δηλαδή τα παράλια της Μεσογείου, να γεμίσουν με κάποιο τρόπο με Ρώσους τουρίστες, μπας και σώσουν κάποιο. Κατρακυλάει λοιπόν. Και τις ίδιες στιγμές, είναι γνωστό πλέον τώρα, την ίδια στιγμή είναι γνωστό, ότι το ταμείο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είναι πρώτων πυλών. Με ό,τι σημαίνει αυτό, ακόμα και για την εξωτερική πολιτική της, την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Λοιπόν, έχω πάνω σε αυτά τα οποία είπε, τα πολύ ενδιαφέροντα που είπε ο Γιάννης ο Μακριώτης, θέλω 2-3 πράγματα, κυρίως προς την ίδια πορεία, αλλά θέλω να τονίσω κάποια πράγματα. Καταρχήν, στο θέμα της Αγίας Σοφίας, ένα. Το θέμα της Αγίας Σοφίας, αν δούμε τι δήλωσε ο Ερντογκάν, είπε να ολοκληρώσω. Το να ολοκληρώσει ένα έργο το οποίο ο Κεμάλ δεν άφησε να ολοκληρωθεί, δηλαδή να ολοκληρώσει την κίνηση του Πορθητή, είναι ουσιαστικά και η επίσημη αναγνώριση του νέου Οθωμανισμού. Αλλά ταυτόχρονα σημαίνει και την επίσημη ρήξη σε σχέση όχι μόνο με τον Κεμαλισμό, αλλά με τις αρχές μιας νεωτερικής μοντέρνας κοινωνίας, στην οποία αυτός ο οποίος είναι ο ιτημένος δεν εξαφανίζεται. Σε μια μοντέρνα κοινωνία ο νικητής δεν εξαφανίζει τον νικημένο. Υπάρχει διάλογος πολυπολιτισμού, υπάρχει διάλογος διαφορετικότητας, ενώ αντίθετα στις κοινωνίες όπου υπάρχει ο μεγαλοειδεατισμός και ο φανατικός θρησκευτισμός ή αν θέλετε ο θεολογικός εθνικισμός, εκεί δεν υπάρχει διαφορετική άποψη. Άρα λοιπόν έχουμε τον Ερντογκάν. Η Αγία Σοφία σημαίνει από τη μία το τέλος με επίσημο τρόπο του κεμαλισμού και από την άλλη το τέλος, μάλλον και το τέλος του μοντερνισμού και από την άλλη το ξεκίνημα το επίσημο του νεοοθωμανισμού. Αυτό είναι το ένα σημείο που ήθελα να πω. Το δεύτερο σημείο. Ναι, μεν η ΗΠΑ, πολύ σωστά λέχτηκε, έχουν γυρίσει τον εαυτό τους. Αλλά προσοχή, στην πραγματικότητα έχουν στρέψει τα πυρά τους, παραμένουν οι διεθνείς, αν θέλουμε, μαχητές ως προς την νότιο-ανατολική Ινδία, προς εκεί που είναι η Κίνα. Εντάξει. Η Κινική θάλασσα. Ναι. Εκεί λοιπόν έχουν ρίξει το βάρος σε μια κόντρα με την Κίνα, η οποία θα έπρεπε να μας απασχολεί εδώ στην Ευρώπη πολύ περισσότερο από άλλα θέματα, διότι αυτή η κόντρα δεν έχει όριο. Αν διαβάζουμε καθημερινά τις απλές πληροφορίες, υπάρχουμε πρεσβευτές τις οποίες ανακαλεί ο ένας. Τώρα από χτες, μάλλον από πρόσφατα, η Αμερική έπαψε να είναι η πρώτη χώρα παραγωγής πετρελαίου μέσω της τεχνικής του σχιστόλιθου, κάτι το οποίο τη φέρνει σε λιγότερο καλή μοίρα από τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, το οποίο ήταν παλαιότερα η Αμερική. Άρα δηλαδή έχουμε την Αμερική να απασχολείται περισσότερο εκεί και να έχει αφήσει στη Μέση Ανατολή. Ο Γιάννης είπε την Τουρκία. Θα έλεγα ανέχεται την Τουρκία, η προσωπική μου άποψη. Διότι δεν θέλω να πιστεύω ότι η Αμερική αφήνει τους Ευρωπαίους έξω από το παιχνίδι της Μέσης Ανατολής και ειδικά τη Γαλλία. Και να θέλει η Αμερική, η Γαλλία δεν θα αφήσει ποτέ κάποιον άλλον να παίξει στη Μέση Ανατολή. Δημοσταίνη, θα συμφωνήσω. Η Αμερική, η διοίκηση Τραμπ όμως, για ειδικούς λόγους, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά προσωπικά ζητήματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε, για ειδικούς λόγους, όχι μόνο ανέχεται, κατά κάποιο τρόπο έδωσε και το πράσινο φως. Να μην ξεχνούμε ότι μετά από ένα τηλεφώνημα που είχε ο Ερντογκάν και αποκαλύφθη και από το βιβλίο του Μπόλτον ότι μπορεί και τον παίρνει όποτε θέλει τηλέφωνο, εμείς σε όλη αυτή την κρίση ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μίλησε ούτε με τον Τραμπ ούτε με τον Μπενς. Μίλησε μόνο ο Παναγιωτόπουλος, υπουργός Άμυνας, με τον αντίστοιχο υπουργό Άμυνας τον ΗΠΑ. Καταλαβαίνετε πόσο πιο χαμηλά είμαστε στην επικοινωνία και στην επαφή εμείς που είμαστε οι αμυνόμενοι σε σχέση με τον επιτιθέμενο που είναι Ερντογκάν με το Λευκό Οίκο. Αυτά πρέπει να παίρνουμε υπόψη. Αυτές είναι οι ιδιομορφίες της δείξης Τραμπ για τους ειδικούς λόγους. Πιστεύω ότι η παραδοσιακή πολιτική και η συνέχεια με τον Μπάιντεν, αλλά και με έναν άλλο ρεπουμπλικάνο, θα είναι διαφορετική, θα είναι πιο ισορροπημένη ανάμεσα στην Ελλάδα. Ισχύει, θα το δεχτώ αυτό. Μας ευνοεί εμάς. Υπάρχει μια πορεία. Όπως και η παρουσία της στην περιοχή, έχω γράψει ένα άρθρο παλιότερα, γιατί πανηγύριζα πολύ στην Ελλάδα όταν ο Τραμπ είπε φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή. Πανηγύριζαν όλοι. Και έγραψα ένα άρθρο τότε. Και λέω, μας συμφέρει εμάς να φύγει η Αμερική από την περιοχή. Πρώτον θα υποβαθμιστεί η Σούδα.
το μεγάλο, δηλαδή το μεγάλο μας πλεονέκτημα στη στρατηγική μας συνεργασία. Δεύτερον, θα ενισχυθεί πάρα πολύ η Τουρκία στην περιοχή και το Ιράν στην περιοχή. Να μην το ξεχνούμε αυτό, γιατί η Ρωσία είναι άτυπο σύμμαχος του Ιράν και ουσιαστικά στρατηγικός εταίρος και στρατιωτικός και οικονομικός της Άγκυρας. Γιάννη, πάνω σε αυτό που λες, εδώ θέλω να πω κάτι το οποίο δεν ξέρω, ο κόσμος δεν το βλέπω να υπάρχει στις πληροφορίες, αλλά το διαβάζω συνέχεια στις γαλλικές εφημερίδες και στις καλές αναλύσεις. Η Κίνα έκανε συμφωνία με το Ιράν. Πριν από λίγο καιρό, πρόσφατα μάλλον, τον προηγούμενο μήνα, στρατηγική συμφωνία με το Ιράν. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι η Κίνα μετά την Αφρική μπαίνει σφήνα στη Μέση Ανατολή μέσω του Ιράν. Κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να ανησυχήσει ιδιαίτερα την Αμερική και όλες τις άλλες χώρες, διότι η Κίνα με στρατηγικές σιωπηλές κινήσεις ετοιμάζει τη μεγάλη φιέστα μετά το δρόμο του μεταξιού για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, το 2026 νομίζω, δεν ξέρω πότε είναι, ή του 56, δεν είμαι σίγουρος, που έχει τη μεγάλη... 46. Για να μην ανοίγουμε πολύ τα θέματα. Όχι, πάνω σε αυτό που είναι σε... μεγάλο το θέμα, γιατί σύμβολο ο Άσιγκτον Πεκίνο είναι αυτό που θα καθορίσει εξελίξει την επόμενη δεκαετία. Αυτό ήθελα να πω. Εκείνο που θα ήθελα έτσι να το βάλουμε στο τραπέζι και για όσο αξίζει να το πούμε, είναι το εξής, αγαπητέ Γιάννη Μαγκριώτη. Αυτή η αποκλιμάκωση της έντασης που είδαμε τις τελευταίες μέρες με την επιστροφή των πολεμικών πλοίων στους ναυστάθμους έγινε την ίδια στιγμή που εμφανίστηκε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο στην περιοχή μας. Ναι, δυστυχώς η ώρα περνάει. Πάντως να ξέρω μία φράση αλλά... μόνο. Και νομίζω, δεν ξέρω, ελπίζω να συμφωνήσω, Γιάννης, ότι η Τουρκία δεν κάνει. Έχουμε μια τάση εδώ να λέμε ότι ό,τι κάνει η Τουρκία το κάνει για την εσωτερική κατανάλωση. Αυτό είναι πολύ μικρότερο στοιχείο στην πολιτική της Τουρκίας. Εάν της δοθεί η δυνατότητα να πάρει έδαφος, θα το πάρει χωρίς καμία ενοχή, χωρίς κανέναν ενδιασμό, όπως ιστορικά έχει αποδείξει, και να πάψουμε να κρυβόμαστε πίσω από τον φαινομενικό δίθεν κίνδυνο ότι η Τουρκία κοιτάει μόνο την εσωτερική της κατανάλωση. Λοιπόν, εγώ αυτό πιστεύω. Συμφωνώ απολύτως. Τα πλοία. Λάθος αυτό που γίνεται στις δημόσιες συζητήσεις στην Ελλάδα. Έτσι, που θα κάνει για εσωτερική κατανάλωση. Ασφαλώς η εξωτερική πολιτική κάθε χώρας λαμβάνει υπόψη και το εσωτερικό ακροατήριο. Σωστό. Για παράδειγμα, η Αγία Σοφιά, η μετατροπή του σε τζαμί, έχει να κάνει με τη συνεκτικότητα της προεδρικής πλειοψηφίας και της συνταγματικής του 50%. Έχει να κάνει και με τον εθνικιστή Μπαχτσελή και με όλα αυτά. Ναι, το θεολογικό εθνικισμό. Ο κύριος στόχος του είναι τα διεθνή μηνύματα που εκπέμπει και αυτά που κάνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι. Στην περιοχή της Αφρικής. Μία κουβέντα μόνο για να κλείσουμε. Εντάξει, είναι καλό ότι να συζητάμε και για τα εθνικά μας θέματα. Τώρα που τα εθνικά μας θέματα όμως θα μπουν λίγο στη γωνία, μακάρι να μπουν στη γωνία έστω και για το να περάσει το καλοκαίρι. Την ίδια στιγμή όμως εμφανίζονται άλλα. Για πολλούς ίσως σημαντικότερα ζητήματα, θέματα μας απασχολούν, όπως αυτή η εμφάνιση ενός, μιλάνε για ένα δεύτερο κύμα κορονοϊού στην Ευρώπη και τα οικονομικά μας προβλήματα, τα οποία παραμένουν. Έτσι, ένα πολύ μικρό σχόλιο για να κλείσουμε και την εκπομπή, αγαπητέ Γιάννη Μαγκριώτη. Που είχαμε, αγαπητέ Γιάννη Μαγκριώτη. Να είστε καλά, και εγώ για την όμορφη συζήτηση και μαζί σου. Χαιρετώ, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβε, αγαπητέ Δημοσθένη, εντάξει. Εξαιρετικός. Έχουμε να πούμε αρκετά. Ναι. Λοιπόν, για πες μου τώρα κάτι άλλο, Δημοσθένη. Εντάξει, και να κλείσουμε και την κουβέντα με τα δικά μας εδώ πέρα. Τι κάνει η αλήθεια αυτές τις μέρες, πώς τη βλέπεις? Δεν έχει αλλάξει, νομίζω, προς το καλύτερο λίγο? Κοίταξε, καταρχήν βλέπουμε λιγότερο κόσμο. Mm-hmm. Λιγότερες μαζόξεις, τρελομαζόξεις όπως ήταν παλιότερα. Αυτό το θεωρώ θετικό. Βλέπω να τηρούνται κάποια μέτρα. Mm-hmm. Όχι πάντα. Αυτό επίσης το θεωρώ θετικό. Η τήρηση μέτρων θεωρώ ότι είναι σωστό, γιατί η υγεία είναι η βάση όλων των άλλων. Απ' την άλλη υπάρχει μια γκρίνια ότι ο τουρισμός δεν πάει καλά κτλ. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα. Πρέπει να έχουμε τουρισμό τυφλό και ό,τι μας τύχει, ή να έχουμε καλό τουρισμό? Οι Γάλλοι το λύσαν. Βλέπουμε ότι παρά την γκρίνια, την αρχική, τις φόβους καταστροφής που είχαν στη Γαλλία, χτεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου στη Γαλλία, του Αρμόδιου, είπε ότι ο τουρισμός είναι πιο καλός, εκλεκτός, και η οικονομία μας στο θέμα του τουρισμού δεν έχει υποστεί τη ζημιά που φοβόμαστε ότι θα πάθουμε. Μήπως λοιπόν και εδώ θα πρέπει? Αυτό που ήθελα να τονίσω όμως είναι ότι αυτό που πρέπει να πούμε για την Κέρκυρα είναι ότι δεν βλέπω ένα σημείο. Δεν βλέπω να υπάρχουν δράσεις πολιτισμού.
Εγώ περιμένω. Καλά, υπάρχουν περιορισμοί τώρα για αυτό το πολιτικό. Δεν έχει σημασία για αυτό. Υπάρχουν περιορισμοί. Πρέπει να υπάρχουν τώρα πλάνα. Η Νέα Δημοτική Αρχή, εγώ δεν διάβασα ένα πλάνο πολιτισμού. Και η κριτική που κάνω δεν έχει να κάνει από κομματική σκοπιά. Εγώ θα ήθελα στη Νέα Δημοτική Αρχή, ακόμη και με αυτά τα δεδομένα, να υπάρχουν πλάνα πολιτισμού τα οποία θα εκμεταλλευτούν το γεγονός και θα αναβαθμίσουν την Κέρκυρα σε όλα τα επίπεδα. Και όχι σε επίπεδο μαζόξεων και εύκολης πολιτιστικής κατανάλωσης. Λοιπόν, αυτό γίνεται στην Ευρώπη. Η Κέρκυρα πρέπει να γίνει μια ευρωπαϊκή σε θέματα πολιτισμού περιοχή. Περιοχή. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημοσθένη. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε